στις πισίνες και ούτω καθεξής, με τον κύριο Πόλη Πολυκάρ, που είναι υπεύθυνος των υπηρεσιών αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας. Σας χαιρετώ. Καλώς σας μεσημέρι. Πώς είστε? Είμαστε καλά, ευχαριστώ που μας καλέσατε. Σας καλέσαμε και πάλι, δηλαδή ότι η τελευταία μας σύνδεση εδώ ήταν ακριβώς πριν από ένα μήνα. Ακριβώς. 26 Ιουνίου, ωστόσο, ο κόσμος τα ακούει. Πρέπει να τα ξανακούει. Χρειάζονται 2-3 φορές προκειμένου να εμπεδώσει το μήνυμα και το τι πρέπει να κάνουμε. Πριν πούμε όμως στην πρακτική, 30 πνιγμοί κάθε χρόνο στην Κύπρο για ένα τόσο μικρό πληθυσμό, για ένα πληθυσμό κάτω του 1 εκατομμυρίου, δεν είναι προβληματικό? Μας προβληματίζει σίγουρα. Είμαστε νησί. Υπάρχουν ωραίες παραλίες στην Κύπρο, γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος. Όπου υπάρχει το υδάτινο περιβάλλον, υπάρχει ο κίνδυνος, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Εχθές, 25 του Ιούλη, Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα μιλήσουμε ελάχιστο σε ό,τι αφορά την πρόληψη των πνιγμών. Γύρω στα 30 άτομα κάθε χρόνο πεθαίνουν από πνιγμό. Θα πρέπει ο κόσμος να φροντίσει να ενημερωθεί για τους κινδύνους του νερού, να σέβεται το νερό και οι ενέργειες του να είναι τέτοιες, ούτως ώστε να μπορεί να προστατεύσει και τον ίδιο και την οικογένειά του. Κύριε Πολυκάρπα, αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι θα περίμενες, η απλή λογική επνίκει επειδή δεν ήξερε κολύμπι, είναι μητσής, ρέμπελος, κάνουν τους κουλ, τους άνετους. Είναι μεγαλύτερες ηλικίες που φαντάζομαι λόγω και της ηλικίας και των τόσων χρόνων μέσα στις θάλασσες αποκτούν αυτή την αυτοπεποίθηση ότι εγώ δεν θα πάθω τίποτα. Σίγουρα τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι τρίτης ηλικίας άτομα τα οποία παθαίνουν πνιγμό. Γι' αυτό και λέμε σε αυτά τα άτομα, όταν μπαίνουν στο νερό, να είναι μαζί με άλλα άτομα, να είναι παρέα. Υπάρχουν διάφορα άτομα με προβλήματα υγείας. Και αυτά είναι ένα επιπρόσθετος κίνδυνος σε ό,τι αφορά τους πνιγμούς. Επίσης, το 50% των πνιγμών είναι από άτομα τα οποία είναι μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου. Πιθανότατα από περιοχές που δεν έχουν θάλασσα. Που δεν έχουν θάλασσα, να μην γνωρίζουν καλά το κολύμβι. Οπότε είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όταν μπαίνουμε στο νερό μαζί με άλλα άτομα. Κολυμπάμε παράλληλα τις ακτές. Δεν πάμε προς τα μέσα. Φροντίζουμε να μην καταναλώσουμε ένα αλκοόλ πριν να μπούμε στο νερό, γιατί θα μειώσει τα αντανακλαστικά μας. Πόσο αλκοόλ, αν κάτσω και πιω ένα κόκτεϊλ, κάνει διαφορά από τα 2-3? Θα ήταν καλύτερα να μην πιούμε καθόλου αλκοόλ. Κάποιος ήπιε. Εντάξει, είναι στα beach bar τώρα. Και πίνει κάποιος μισό ποτήρι, ποτό. Υπάρχουν άτομα στο μισό ποτήρι νερό που μπορούν να μεθύσουν ή να προσανατολιστούν. Άτομα τα οποία με το μισό ποτήρι μπήραν δεν παθαίνουν κάτι και μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, okay, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά το αλκοόλ σίγουρα μειώνει τα αντανακλαστικά μας, μειώνει τις αισθήσεις. Πάμε στην πρακτική. Το παιδί εδώ που έχετε φέρει το μισό, ναι, το πρόπλασμα. Το δι έχει μείνει αλλού. Αυτό το πρόπλασμα μας, η κούκλα μας από ό,τι λέμε. Είναι άντρας, γυναίκα? Αυτό το πρόπλασμα είναι άντρας, δεν το έχουμε δώσει όνομα. Άλλης εταιρείας είναι η Ανούλα. Από τα ανέκδοτα τα γνωστά. Ναι, της Λαέρτα είναι η Ανούλα. Αυτή το μοντέλο δεν έχει... Είναι όμως αντρικό το, είναι αντρικό το φίλο. Αντρικό το φίλο. Ναι, για χάρη τη συζήτηση να πούμε ότι είναι ο Γιακουμής. Να τον πούμε Γιακουμής. Λοιπόν, εγώ είμαι στην παραλία, κάθομαι εκεί αμέριμνος και βλέπω ξαφνικά έναν Γιακουμή ολόκληρο, όμως όχι τον μισό, ότι πνίγεται. Τρέχουν πολλοί, τον βοηθάνε, βγαίνει έξω, δεν υπάρχει ναυάγος σώστησης εκεί στην παραλία και πρέπει επίγον να τον βοηθήσω να δω τι κάνω με αυτόν τον άνθρωπο, πώς μπορεί να τον σώσω μέχρι να έρθει βοήθεια. Λοιπόν, είναι δύο τα ενδεχόμενα. Αυτόν το άτομο να αναπνέει ακόμη ή να μην αναπνέει. Ένα άτομο το οποίο να αναπνέει σημαίνει ότι είναι ακόμα εν ζωή. Υπάρχει πιθανότητα να κατανάλωσε νερό το οποίο να πήγε στο στομάχι. Λόγω της αλμύρας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνει μετό. Ίσως να έχει μειωμένες αισθήσεις λόγω του παρολίγων πνιγμού. Καλά είναι να το βάλουμε σε μια πλάγια θέση. Πλάγια. Έτσι, να γυρίσει το πλάι. Θέλετε να το κάνουμε αντίστροφα για να το βλέπει και ο κόσμος? Να το βλέπει ο κόσμος. Το βάζουμε σε μια πλάγια θέση. Ναι. Κάτι εδώ να στηρίζει το κεφάλι. Συνήθως βάλουμε το χέρι κάτω από το κεφάλι. Ένα μαλακό αντικείμενο. Ένα μαλακό αντικείμενο για να τον κρατήσουμε σε πλάγια θέση. Ανοιχτός ο αραγωγός. Αν τυχόν και περιεχόμενα του στομάχου βγουν προς τα έξω, να μην πνιγεί το άτομο εάν έχει και μειωμένες αισθήσεις. Καλούμε τον ασθενοφόρο να έρθει να τον παραλάβει ή φροντίζουμε μετά να πάει στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Δεν αναπνέει. Εάν δεν αναπνέει. Είναι νεκρός? Όχι, δεν είναι νεκρός, είναι σε ανακοπή. Χαίρομαι που κάνετε αυτήν την ερώτηση, κύριε Ιακώβου. Εξαιρετική. Δεν τον αφήνουμε για μένα, δεν αναπνέει, τέκειωσε. Όχι. Η ανακοπή υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο μπορούμε να επαναφέρουμε πίσω το άτομο στη ζωή. Ποιον είναι? Αυτό το χρονικό διάστημα είναι 5 λεπτά.
Άρα μέσα στα πρώτα 5 λεπτά είναι πολύ σημαντικά να κάνουμε με οποιαδήποτε προσπάθεια να επαναφέρουμε το άτομο. Το αίτιο ήταν ότι σταμάτησε η αναπνοή λόγω του υδάτινου περιβάλλοντος. Οπότε ο θώρακας δεν έχει οξυγόνο, πρέπει να δώσουμε ένα οξυγόνο. Δίνοντας 5 φυσίσεις, κλείνοντας τη μύτη του ατόμου, ανασηκώνουμε πάνω το πηγούνι, κάνουμε έκταση του πηγουνιού, ανυψώση του πηγουνιού, έκταση της κεφαλής και με το στόμα μας φυσούμε στο θώρακα του ατόμου για ένα δευτερόλεπτο μέχρι να σηκωστεί ο θώρακας. Αφήνουμε το θώρακα να πάει προς τα κάτω, 2 δευτερόλεπτα, ξαναπαναλαμβάνουμε. Και βλέπετε την κίνηση που κάνει το στέρνο, ανεβαίνει, κατεβαίνει. 2. 3. 4. 5 προσπάθειες. Άρα 5 φυσίσεις δίνω στο άτομο το οποίο έπαθε τον πνιγμό. Έτσι γεμίζει ο θώρακας του με την περιεκτικότητα σε οξυγόνο που θέλουμε για να μπορέσουμε πλέον να το σπρώξουμε να πάει στο σώμα. Ναι. Στον εγκέφαλο, στην καρδία και στα υπόλοιπα ζωτικά όργανα. Δεν γίνεται κάτι. Άρα μετά τις 5 φυσίσεις πλέκουμε τα χέρια μας, τα τεντώνουμε και συμπιέζουμε το θώρακα προς τα κάτω και κάνουμε 30 θωρακές συμπιέσεις. Είναι θωρακές συμπιέσεις. Μετά δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνο. Το πολύ είναι να αποστοθεί το πλάσμα. Όταν συμπιέζουμε ακριβώς στο κέντρο του θώρακα, εδώ στο κέντρο του θώρακα, όταν συμπιέζουμε γύρω στα 5 με 6 εκατοστά βάθος και συχνότητα 120 θωρακές συμπιέσεις στο λεπτό, λέμε έτσι για να ξέρει ο κόσμος το τέμπο πώς πάει, όπως το τραγούδι Stay Alive, Stay Alive, Stay Alive, ha. Αυτό είναι το τέμπο. Okay. Το οποίο ακολουθούμε, κάνουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις και μετά συνεχίζουμε ξανά 2 εφυσίσεις. Ναι. Αυτό συνεχίζεται συνεχώς μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Μέχρι να περάσει το πεντάλεπτο. Όχι. Το πεντάλεπτο το κρίσιμο. Το πεντάλεπτο είναι ο χρόνος που πρέπει να δράσουμε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι για να μην τον αφήσουμε να πεθάνει. Ναι. Άρα ξεκινούμε ενάμεσα την αντιμετώπιση. Και αν ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, του δίνουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Ναι. Ακόμα περισσότερο από μισή ώρα, αν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, θα έρθει το ασθενοφόρο, θα τον παραλάβει το ασθενοφόρο και το αυξάνει τις πιθανότητες να επιβιώσει. Αν υπάρχει απεινιωτή στον χώρο, ακόμη καλύτερα θα χρησιμοποιήσουμε τον απεινιωτή. Το κάνουμε αυτή την πρώτη προσπάθεια, ενώ δεν ανέπνεε ο άνθρωπος, ξαφνικά αναπνέει. Ποια είναι η πρώτη του αντίδραση που μπορεί να κάνει με το, τι να ξέρουμε για να μην πανικοβληθούμε εκείνη τη στιγμή, γιατί όλα πολύ ωραία εδώ στην πράξη που τα λέμε, την ώρα την κρίσιμη που καίει το σίδερο, δεν ξέρω ποιος έχει το καθαρό μυαλό προκειμένου να τρέξει να το κάνει, να το εφαρμόσει. Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε, να είμαστε ήρεμοι, να μην μας πανικοβάλλει αυτή η κατάσταση. Μόλις ξεκινήσει να αναπνέει το άτομο, υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα το οποίο το άτομο ίσως να είναι ησυχητικό, ίσως να μην ξέρει τι συμβαίνει, του δίνουμε τον χρόνο. Το βάζουμε σε πλάγια θέση, σε θέση ανάνυψης και είμαστε δίπλα του, τον υποστηρίζουμε και περιμένουμε να ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και να έρθει το ασθενοφόρο. Θέλω να πω στις περιπτώσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή, λόγω του COVID και λόγω άλλων μεταδοτικών ασθενειών, ίσως να φοβόμαστε να κάνουμε εφυσίσεις, δηλαδή το στόμα με στόμα ή όπως το λένε ο κόσμος το φιλίν της ζωής. Ναι. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές, υπάρχουν κάτι μασκούλες, οι οποίες αυτές θα τις βρείτε μέσα σε έναν απεινιδωτή. Υποχρεωτικά ο απεινιδωτής πρέπει να έχει μία μάσκα, την οποία ανοίγοντας τη υπάρχει αυτή η μασκούλα, έχει φίλτρο εδώ, το οποίο δεν αφήνει, δεν επιτρέπει οτιδήποτε μεταδοτικό να έρθει προς εμένα. Και υπάρχει ακόμη... Αν θέλετε κάτι λίγο πιο ψηλά, μια χαρά. Υπάρχει ακόμη και δεύτερο φίλτρο εδώ, το οποίο με προστατεύει και είμαι 100% σίγουρος ότι δεν θα μεταδώσει οτιδήποτε. Και φυσάω σαν να φουσκώνω ένα μπαλόνι. Ναι. Το βάζουμε ακριβώς στο πρόσωπο, η μύτη προς τη μύτη, εδώ το κάτω χαμόγελο προς το χαμόγελο, το πιέζουμε, κάνουμε έκταση της κεφαλής και φυσούμε. Οπότε υπάρχει και αυτή η επιλογή. Υπάρχουν κάτι άλλα τα οποία είναι πιο μικρά, να ανοίξουμε ένα για να το δούμε. Δείχνουμε τις επιλογές του κόσμου γιατί κάποτε φοβούνται. Αυτό είναι με όλα όσα συμβαίνουν. Αυτόν είναι έναν
ονομάζεται face sheet, ένα nylon, το οποίο βάζουμε εδώ, ακριβώς όπως είναι το πρόσωπο, και το χρησιμοποιούμε και αυτό με τον ίδιο τρόπο. Κλείνουμε τη μύτη. Ναι. Οπότε, στις περιπτώσεις που δεν θέλουμε να δώσουμε το φιλί της ζωής απευθείας πάνω στο άτομο, υπάρχουν οι άλλες εναλλακτικές. Τις οποίες θα πρέπει να προνοήσουμε, να έχουμε μαζί μας και πώς θα γίνει αυτό. Αν δεν υπάρχουν, ξεκινούμε να κάνουμε θωραγές συμπιέσεις μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και θα συνεχίσει από εκεί. Κάποια στιγμή με βλέπατε και γελούσα και είχατε απορία, τη σκέφτηκα. Ναι. Σκεφτείτε τώρα να καταφέρει να επιβιώσει ο άνθρωπος από τις πρώτες βοήθειες που θα του παρέχουμε, αλλά να είχαμε φάει σκόρδο. Θα ήταν πρόβλημα η κρεμμύδι για αυτόν που θα του δίναμε το φιλί της ζωής. Θα το χαρεί. Ό,τι επιβίωσε. Και ότι μπορεί να νιώσει τη γεύση του σκόρδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολυκάρπου. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά που κάνετε. Και εσείς πώς δραστηριοποιείστε μες στο Υπουργείο Υγείας, κάνετε διαλέξεις, φαντάζομαι, σε οργανωμένα σύνορα, σχολεία κλπ. Ναι, εμείς ως Υπουργείο Υγείας προσπαθούμε να μειώσουμε τους θανάτους από καρδιακές ανακοπές, όποιον και να είναι το αίτιο. Η προσπάθεια μας είναι να εμπλέξουμε τον κόσμο, διότι ο κόσμος είναι οι ήρωες, όχι εμείς. Εκπαιδεύουμε τον κόσμο για να μπορέσει ο κόσμος που θα είναι παρόν σε μια ανακοπή να φροντίσει πρώτος, να κάνει τις σωστές ενέργειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Αρκετοί σώζονται, κύριε Ιακώβου, αρκετοί σωθήκαση από τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα μας και θέλουμε ο κάθε πολίτης να φροντίσει, να προνοήσει, είτε είναι στο υδάτινο περιβάλλον, είτε είναι για γνώσεις ή πνιγμονής ή οποιοδήποτε άλλο να το αίτιο, να γνωρίσει 5 βασικά πράγματα στις πρώτες βοήθειες για να μπορεί να σας δώσει τον αγαπημένο του που μπορεί να κινδυνεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, προσεκτικά. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και